Τομάς. Ακώστα. Σέλεζη. Ο Μαρτίν. Ο Ακώστα 2-0. Στο 71. Δεύτερο γκολ στο 5 λεπτό. Και πλέον ο Ολυμπιακός Βόλου θα ετοιμάσει την ερχόμενη πέμπτη γιορτή πρόκρισης στο Παναθηναϊκό στα play-off του Europa League. 2 γκολ σε 5 λεπτά. Ταυτόχρονα αλλαγή για την ομάδα της Di Ferdanzio Sidore. Έξω ο Μέι, συγγνώμη, μέσα ο Μέι και έξω ο Σίπεν Άκελε. Και η δεύτερη αλλαγή είναι αναγκαστική. Ο Ζιμπενάλερ δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα πάει ο Άντζη. Πίεσε ψηλά, κέρδισε την μπάλα. Πρώτο άνοιγμα του Σέλεζη για τον Ούπιντες. Η κεφαλιά από τον Ακώστα που σε λίγο διάστημα συμμετοχή στο παιχνίδι παραλίγο να χτιστεί και σκόρερ. Ο Ξπούρνιξε μια εκπληκτική επέμβαση. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Ούπιντες, κεφαλιά ψαράκι από τον Ακώστα. Πόσο όμορφη φάση. Και ο Ξπούρνικ να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Για τον Ολυμπιακό Βόλο που μετά το 2-0 κυριαρχεί και πάλι απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Όσο ήταν το 1-0 να αρχίσει δεύτερο ημιχρόνου, η Ξάνθη έδειξε κάποια σημάδια αντίδρασης. Δείχνει πάντως χωρίς επιλογές από το 2-0 και μετά ο Ακώστα που κέρδισε το γκολ από τον Ξπούρνικ. Τζάκι με τον Ακώστα να πιέζει. Οι δυο τους συνεχίζουν τη μονομαχία. Ο Ακώστα είναι ο κερδισμένος. Σολάκι κλείστε. Κάτω η μπάλα για τον Σολάκι. Ακώστα την έφερε στα αριστερό στην αγκαλιά του Ξπούρνικ. Είναι επίθεση δίδυμο σταθερά από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σολάκης με τον Μαρτίν. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου πεσμένοι κάτω. Ο Ακώστα σηκώθηκε. Σηκώθηκε και ο καπετάνος. Ξανά κάτω. Ο Ακώστα φάουλ και κάρτα στο Τσουκάλα. Έτσι ήταν η εικόνα και τότε και άλλαξε μετά το γκολ από τον ΠΑΟΚ και είναι το κομμάτι το καταιγιστικό για τους γηπεδούχους που ακολούθησε. Ο Ακώστα, ο Σολάκης και τον Γκαρσία. Σαλικό 2-0 από τον Ολυμπιακό Βόλο. Άφησε πολύ την μπάλα. Αυτά προσπάθησε να γυρίσει αλλά χωρίς επιτυχία. Τελικά ο Ακώστα. Εντάξει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο παιχνίδι με το 2-0 που προηγεί το ΠΑΟΚ. We'll be right back.